Κύριε Πετράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βιέρακη. Λοιπόν, ξανασυζητείτε σήμερα το θέμα. Θα σας καλέσουν σήμερα εκ νέου για να συζητήσετε αυτή την πρόταση που άλλαξε στην πορεία και λέει ότι δεν πρέπει να είσαστε μέσα στο κέντρο, παρά το ότι σας προτείνουν συγκεκριμένα σημεία για πιάτσες. Τι θα γίνει? Τώρα να σας πω την αλήθεια, και εγώ μπερδεμένος είμαι. Χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι 12 η ώρα σήμερα θα έχουν σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου. Διαπαραταξιακή, σωστά. Με την διαβάλη των παρατάξεων, ναι. Αλλά δεν ανακοίνωσε ότι θα παραβρίσκονται οι φορείς, δηλαδή τα ταξί, το χτέλ, οι εμπόροι. Ναι. Ελπίζω ότι θα υπάρξει και ένα τηλεφώνημα μέσα στη μέρα για να παραβρεθούμε. Ναι. Από εκεί μετά γνωρίζω ότι γνωρίζετε και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η πρόταση η οποία έχει ανάψει τις φωτιές περιλαμβάνει καθολική πεζοδρόμηση του κέντρου, να μην είναι προσβάσιμο ο σταυρός της πόλης για οποιαδήποτε οχήματα, οι αποστάσεις είναι από 277 έως 500 μέτρα maximum, είναι πολύ κοντινές σε επίπεδο πεζής μετακίνησης, χωροθετούμε πιάτσες ταξί σε Χατζημιχάλη Γιάνναρη, στα σκαλάκια του δικαστικού Μεγάρου με έξοδο από Σμύρνης. Και επίσης βλέπω αυτά τα οποία προτείνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που ήμουνα στη Σμύρνης και επίσης στην Κοροναίου κοντά στη Λότζια, διασφαλίζουμε τη μόνιμη χωροθέτηση ταξί στην πλατεία 18 Άγγλων, επίσης χωροθετούμε πολλές θέσεις στάθμευσης για δίκεκλα σε διάφορα σημεία. Αυτή είναι η πρόταση? Η τελευταία που έφερε. Οι προτάσεις έχουν αλλάξει από την πρώτη επιτροπή κυκλοφορίας που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και την παρουσίαση του μελετητή και σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία του δώσανε για να πιάσει τον παλμό της πόλης και τις ανάγκες των πολιτών, είχε αλλάξει 10 φορές. Mm-hmm. Η χθες το βράδυ είναι η πρόταση, παρόλο που τη γνωρίζαμε ότι θα έρθει, αυτό πήγαμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Γιατί ο μελετητής παρουσίασε άλλα, περάσανε από την επιτροπή κυκλοφορίας, περάσανε από την ποιότητα ζωής. Και ξαφνικά, χωρίς να ξανάρθει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας να πάει στην ποιότητα ζωής, παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα άλλο σχέδιο. Mm-hmm. Και θα πάω στην πρώτη κουβέντα που είπατε. 270 μέτρα, είπατε, και 500. 277 αποστάσεις έως 500 μέτρα μάξιμο. Κάνω την εξής ερώτηση εγώ. Για ποιες ηλικίες? Ποιες ηλικίες μπορούν να τα περπατήσουν αυτά? Ηλικιωμένοι? Τα άτομα με ειδικές ανάγκες? Ποιοι? Εάν είναι στην ηλικία του αντιδημάρχου. Βεβαίως και μπορούν να περπατήσουν 500 μέτρα. Οι υπόλοιποι μπορούν, τους ρώτησε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, γιατί κάποιος άλλος θα σας πει ότι είναι καλό να περπατάμε. Αλλά εγώ λέω πάρα πολύ απλά σε αυτό που κάνατε την αρχική αναφορά. Πώς την ευχή κάνεις ένα σχεδιασμό για αυτή την πόλη, αλλά στη συνέχεια αλλάζεις και παίρνεις αποφάσεις χωρίς να έχει γίνει η δημόσια διαβούλευση. Πώς, εφόσον υπάρχει απόφαση μέσα από μια δημόσια διαβούλευση, την αλλάζεις και φτάνεις στο παραπέντε ή στο ακριβώς να παρουσιάζεις κάτι άλλο, και για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι με αυτό τον τρόπο σε αυτή την πόλη που ο καθένας από εμάς φαίνεται ότι δεν ορίζει τίποτα από αυτά τα οποία μπορεί να δικαιούται, αλλά άλλοι αποφασίζουν για εμάς? Αυτό είναι που πραγματικά φαντάζομαι, μιλώντας με συναδέλφους σας, αυτό μου λένε. Εάν μου δώσετε ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Θα σας δώσω βεβαιότατα. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Μετακινηθείτε όμως λίγο για να μπορώ και να σας ακούω. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Ναι. Ποτέ δεν είπαν οι συνάδελφοί μου, ναι, ούτε εμείς ως συνδικάτο, ότι δεν μας αρέσει αυτό που ξεκίνησε από την εποχή του Κουράκη και ολοκληρώνεται τώρα. Ναι, όλοι θέλουμε την ανάπλαση, ναι, θέλουμε να αναβαθμιστεί το ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά να μην πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα και να λένε ότι οι ταξιτζίδες θέλουν να καταλαμβάνουν όλους τους πεζόδρομους. Αυτό είναι ψευδές. Μιλήσαμε για την αρχική μελέτη, την οποία παρουσιάστηκε. Μιλάμε για συγκεκριμένο δρόμο, τον οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών πλέον, και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μιλάμε για τον δρόμο, τον οποίο φτιάξανε με συγκεκριμένο υλικό, συγκεκριμένο τάπητα. Δεξιά-αριστερά κολονάκια. 6 μέτρα πεζοδρομία από τη μια μεριά, 6 από την άλλη, σε κάποια σημεία είναι 3-4. Το απολαμβάνει ο κόσμος και ξαφνικά ανακοινώνουν ότι οι ταξιτζίδες θέλουν να πηγαίνουν σε όλο το κέντρο. Είναι ψέματα. Το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και έμεινα έκπληκτος στα μάτια των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων ότι δεν ήταν ενήμεροι. Εμείς θέλουμε την ανάπλαση. Αλλά να περάσει η μελέτη την οποία συμφωνήσαμε άπαντες από την Επιτροπή Κυκλοφορίας και στην Ποιότητα Ζωής που πήγανε μετά στις παρατάξεις. Αλλά δεν συμφωνούμε στη διαδικασία την οποία κάνανε μετά. Την αλλάξανε λίγο στον δρόμο. Πώς την αλλάξανε? Ωραία. Τι συμφωνήσατε λοιπόν? Δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Όχι, 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 όχι. Δεν μιλάω για το χθες. Για το χθες. Τι ήταν, ποια ήταν η αρχική συμφωνία από τη στιγμή που λέτε ότι πέφτει πολύ λάσπη στον ερεμιστήρα? Τι είναι αυτό που προτείνατε από τη δική σας την πλευρά και περιμένατε ότι θα περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν προτείναμε εμείς. Προτείνανε ο μελετητής. Ωραία. Και εσείς σε κάποια πράγματα συμφωνήσατε. Αυτό λοιπόν που εσείς περιμένατε ότι δεν θα άλλαζε, ποιο ήτανε? Δεν περιμέναμε να άλλαζε η ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη, το κομματάκι του Ρενοδικείου, το οποίο είναι διαμορφωμένος και χώρος στάθμευσης για ταξί, παρουσία του Δημάρχου και Αντιδημάρχου δημόσια και στις κάμερες, ότι εδώ θα σταθούν τα ταξί να ξυπηρετούν το βατικό κοινό και έξω το ταξί από τη Μονή Ζωοδηγητρίας. Αυτό δεν παρουσιάστηκε, συγγνώμη, δεν παρουσιάστηκε στο βράδυ. Αποκλεισμός όλου του κέντρου. Πώς θα ξυπηρετούν τα ξενοδοχεία? Πώς θα ξυπηρετούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες? Θα περπατάνε 500 μέτρα που λέτε δήμαρχος? Την ίδια ηλικία είναι αυτός με τον πατέρα μου. Είναι παράλογος κάπου? Αυτό θα πρέπει να σας το απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Και ενδεχόμενο ο κόσμος που σας ακούει, είναι ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημα προς εμένα. Έτσι ακριβώς, αλλά δεν θέλω να λένε ότι οι ταξιτζίδες θέλουν να καταλάβουν το Ζωράκι. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είμαι στεναχωρημένος για αυτό το πράγμα. Γιατί είδα κάποιους συγκεκριμένα και παρουσιάζανε άλλα πράγματα. Ενώ τους έδειξα χθες το βράδυ το απέραντο πάρκινγκ που είναι το Ηράκλειο με αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει έλεγχος από πουθενά και μια απάντηση δεν πήρα. Φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό, όλη νύχτα και χθες το βράδυ πάλι. Μετά που φύγαμε από τη Λότζια να πάμε στα σπίτια μας, παντού υπήρχαν σταδεμένα αυτοκίνητα μέσα στην ανάπλαση. Γιατί? Να μπουν να διαβάσουν κανονιστικές των υπόλοιπων πόλεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και να καταλάβουν πολλά πράγματα. Να πάνε στη Λάρισα, να πάνε στα Γιάννενα. Μην λέμε ότι έχουν πεζόδρομο στη Λάρισα, έχει τα Τρίκαλα, έχουν τα Γιάννενα και εμείς δεν θέλουμε στο Ηράκλειο. Ψέματα είναι. Έχουν φτιάξει κανονιστικές οι άνθρωποι και έχω και υλικό να σας δείξω. Και το στάδειξα και στο βράδυ, στα Γιάννενα. Εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτους ανάγκης και ταξί. Στο Φρούριο μέσα, που είναι μέσα στην πόλη. Στην παλιά πόλη των Ιωαννίνων. Στη Λάρσα το ίδιο. Γιατί λένε μόνο ότι τους συμφέρει? Κάποιους συμφέρει. Απαντήσεις δεν πήραμε. Mm-hmm. Μόνο βγάλανε δεξιά-αριστερά ότι πήγαμε να παίξουμε ξύλο. Δεν αρμόζει στο χαρακτήρα μας αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε σε μια δημοκρατική χώρα. Δεν μπορούν οι ταξιτζίδες να πάνε να βάζουν και να παίζουν ξύλο, όπως διαδώσανε κάποιοι. Πως σηκώθηκε λίγο ο τόνος φωνής? Σηκώθηκε, ναι. Τσαριστήκανε γιατί είπα να παρατηθεί ο δήμαρχος. Το είπα, θα το ξαναπώ. Και θα το ξαναπώ όταν πηγαίνει κοντά στα συμφέροντα των ταξιτζίδων. Εγώ ούτε μισθωτός είμαι ούτε τίποτα. Συνδικαλιστής είμαι. Είμαι εδώ πέρα για να προστατεύσω τον κλάδο. Και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορεί να μας συμπεριφέρονται έτσι, να μας κοροϊδεύουν. Άρα κουβεντιάζουμε επί ένα χρόνο. Ένα χρόνο πήγαινα στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Ούτε μισθό έπαιρνε ούτε τίποτα. Συνενέσαμε σε πολλά πράγματα. Κάναμε υποχωρήσεις. Σε πολλά πράγματα κάναμε υποχωρήσεις. Δεν βοηθάνε όμως. Και ξαφνικά παρουσιάζουν άλλα πράγματα. Δεν βγαίνει αγανάκτηση μετά να φωνάξουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γι' αυτό ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι στο ράδι εκεί πέρα. Δεν ήρθαν όλοι. Την επόμενη φορά θα είναι όλοι όμως. Γιατί τα μηνύματα είναι πολλά από τους συναδέλφους γύρω-γύρω. Καταλάβανε ακριβώς τι συνέβη χθες το βράδυ. Όχι, αν έχω άδικο να μου το πείτε. Να σταματήσω να ασχολούμαι. Δεν είναι μόνο να επιβιώσει ο ταξιτζής, είναι να απολαύσει και ο υπόλοιπος κόσμος την ανάπλαση. Γιατί είναι ωραία, το ξανά είπαμε.
Πάντως αυτή την εικόνα είχαμε όλοι μας, ότι ξέρετε προωθείται ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μία ήπια κυκλοφορία, μία έστω μικρή εξυπηρέτηση του κόσμου μεταξύ από συγκεκριμένα σημεία, ενδεχόμενα κάποια μικρά λεωφορεία για να μπορεί επίσης να εξυπηρετείται κόσμος. Ξαφνικά το καθολικός αποκλεισμός από το ιστορικό κέντρο ναι, ήταν κάτι που εντάξει και σας δυσκόλεψε και τα κτέλη δυσκολεύει από την άλλη. Όλους σας δυσκολεύει ως επαγγελματίες γιατί πλήττει και... Εγώ το είπα χθες βράδυ για να αποσύρουν το θέμα και να το βάλουν σε επόμενη συνεδρίαση να ακούσουν την πρόταση του κουμαντάκη του πρόεδρου του Μερικού Συλλόγου και του αστικού χτέλ, να τη δώσουν στο μελετητή και να φέρει εκ νέου πρόταση. Αλλά να τη φέρει ο μελετητής. Να τη φέρει ο μελετητής, όχι να τη φέρουν οι άλλοι. Δεν θέλω να πω σε ονόματα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά για να ξέρει και ο κόσμος το τι έγινε χθες. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων ακούστηκαν, διανεμήθηκαν χθες στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ένα πολύ μικρό κομμάτι. Ξέρουμε για αυτή την νέα διαπαραταξιακή συνάντηση Δημάρχου Επικεφαλής των Παρατάξεων για σήμερα το μεσημέρι. Επίσης γνωρίζουμε ότι αναμένονται, δεν ξέρω αν θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, αλλά αναμένονται γενικότερα νέες συναντήσεις με όλους εσάς σε μια προσπάθεια σε διαφορετικό ενδεχόμενα χρόνο, κύριε Πετράκη, προκειμένου να βρεθεί μια λύση αποδοχής και συνένεσης. Αυτό που διαμηνύετε εσείς για άλλη μια φορά είναι δεν μπορείτε να μας αποκλείετε από το κέντρο, διότι εδώ πλήττονται, πλήττεται οικονομικά και ο δικός μας ο κλάδος, στο τέλος δεν θα μπορούμε να ζήσουμε καθόλου. Αυτό λέτε. Ναι, αλλά όπως το είπατε αυτή τη στιγμή εσείς, μας αποκλείεται από το κέντρο. Κάποιος θα καταλάβει ότι εγώ θέλω να κατεβαίνω τα ταξί από τη δικαιοσύνη, όχι, είναι λάθος. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο καλύβει και μειώνει τα μέτρα που ανακοίνωνε ο αντιδήμαρχος. Mm-hmm. Τα 500 μέτρα γίνονται πολύ πιο λίγα και μπορεί να είναι προσβάσιμα από το επιβατικό κοινό. Mm-hmm. Mm-hmm. Χθες το πρωί είχαμε ένα περιστατικό, το έχω πει δύο φορές από χθες. Για πείτε το. Κυρία επιβιβάζεται σε ταξί, με ραδιοκλήση. Και θέλει να μεταβεί στην Εύαν, στην Τράπεζα Πειραιώς. Με παίρνει ο συνάδελφος τηλέφωνο, μου λέει: Πρόεδρε, Θανάση, θα πας την κυρία, θα κατεβείς από την Χατζημιχάλη Γιάννανη, θα βάλεις την όψη, θα σταθμίσεις μπροστά στην Πειραιώς. Την περιμένα είναι η δική της. Καρκινοπαθής η κυρία, δεν μπορούσε να περπατήσει. Έπρεπε να πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα. Εκείνη την ώρα πέρασε η αστυνομία. Είδε ακριβώς τι συνέβη, δεν μίλησε καθόλου στον συνάδελφο. Πώς θα πήγαινε σε διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή αυτές τις ανάγκες πώς θα καλυφθούν. Πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος και οι δικούνοι στο Δήμο ότι ναι μεν και εμείς θέλουμε να ζήσουμε αλλά επιτελούμε και κοινωνικό έργο. Πώς θα πούμε εμείς, που είπε ένας συνάδελφος στο ράδι, πώς θα πούμε στην ηλικιωμένη και θα σε πάμε στο Μεϊντάνι. Άντε πες τώρα ζει ότι δεν σας απαγορεύουν. Μπείτε στη θέση τώρα στο ρόλο το δικό μας. Μπείτε στο ρόλο το δικό μας. Τι θέλετε να πω άλλο. Πόσα χρόνια παλεύουμε για αυτό το κυκλοφοριακό στο κέντρο του Ηρακλείου. Μεγαλώσαμε πλέον. Αυτό. Ναι. Κύριε Πετράκη, περιμένουμε με αγωνία όπως και εσείς να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ακριβώς επειδή μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να συζητάμε τις προτάσεις που δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να ενώσουν τους μεν και τους δε, έτσι ώστε το Ηράκλειο να έχει την εικόνα που του αρμόζει. Λυπάμαι για το πώς έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Δεν ευθύνεστε και δεν ευθυνόμαστε. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.